Εμείς λοιπόν αφενός με βάλαμε όπως υποχρεούμαστε από τον νόμο τα συνεχιζόμενα έργα, αυτά που θα συνεχιστούν για την επόμενη χρονιά. Παραλλήλως κάποια πράγματα τα οποία, κάποιες ετοιμασίες κάποιων έργων οι οποίες είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τι συνεχίζουμε. Είμαστε της λογικής, το έχω πει επανειλημμένως, ότι δεν ήρθαμε για να γκρεμίσουμε, ήρθαμε για να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει, που είχε μείνει ο Δήμος τα προηγούμενα χρόνια. Την προηγούμενη χρονιά, αφού μιλάμε για το τεχνικό πρόγραμμα, συνεχίζουμε, πατάμε πάνω σε κάποιες ετοιμασίες που είχαν γίνει και συνεχίζουμε όλα ό,τι είχαν ξεκινήσει, σε οποιονδήποτε βαθμό και αν είχαν ξεκινήσει. Από την άλλη πλευρά, όπως είπα, μπαίνουν κάποια νέα έργα. Για να βάλουμε τα νέα έργα τα οποία θα προτείνουμε για να γίνουν την επόμενη χρονιά, λάβαμε υπόψη μας υποχρεωτικά κάποια πράγματα. Αφενός τα χρήματα που υπάρχουν. Καταρχήν, θέλω να ξέρετε ότι τα τεχνικά προγράμματα πλέον είναι ρεαλιστικά. Οι παλαιότεροι θα ξέρουν ότι υπήρχαν τεχνικά προγράμματα του Δήμου Τρίπολης που μπορεί να ήταν 50 εκατομμύρια συνολικά και ο Δήμος να έχει 5 εκατομμύρια. Έτσι. Τώρα τα τεχνικά προγράμματα είναι ρεαλιστικά. Υπάρχουν τα χρήματα και με βάση τα χρήματα που έχεις διαθέσιμα, με αυτά φτιάχνεις το τεχνικό πρόγραμμα. Αν τώρα στην πορεία της χρονιάς προκύψουν και άλλες χρηματοδοτήσεις από πηγές οποιασδήποτε, εκεί γίνονται αναμορφώσεις που λέμε τεχνικού προγράμματος και εντάσσονται και τα νέα αυτά χρήματα στα νέα έργα που προβλέπονται. Άρα το πρώτο κριτήριο για τα νέα έργα είναι τα χρήματα που έχουμε να διαχειριστούμε. Το δεύτερο, το οποίο εμείς το λάβαμε υπόψη μας στο μεγαλύτερο βαθμό που μπορούσαμε, είναι τα αιτήματα που υπήρχαν από τους προέδρους των χωριών. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Όταν μας στέλνετε τις προσκλήσεις, γιατί βλέπω στο κάτω μέρος, λέει ότι μπορείτε να όποιος θέλει να ενημερωθεί, να πάει να πάρει από την Δημαρχία ή στο ίντερνετ. Εγώ νομίζω θα ήταν καλό μαζί με την πρόσκληση να έρχονται και τα θέματα, να τα εξετάζουμε και να ερχόμαστε. Αυτά έγιναν με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές και μας φέρνουν εδώ πέρα 15-50 σελίδες να διαβάσουμε για να πούμε τα. Νομίζω ότι είναι καλό να έρχονται και τα θέματα. Ποια θέμα, τι είναι. Όχι, το θέμα. Τώρα, ας πούμε, αυτό εδώ πέρα μπορούσαμε μαζί με την πρόσκληση να ενημερωθούμε. Ο κόσμος έχει ανάγκη από έργα, όχι από προγράμματα, γιατί έχω αποκτήσει από τα προγράμματα όλοι μας. Προγράμματα. Και επειδή πιάσα τώρα και κοίταξα από το, κύριε Δήμαρχε που γελάτε, από το 2015, πήρα και έκανα την παραβολή μέχρι τη 1 η ώρα το βράδυ χθες. Και εν ώψη της νέας τετραετούς θητείας, είναι πολύ σημαντικό τα έργα αυτά να έχουν μία διάσταση τετραετίας, να δείτε τις συνολικές ανάγκες του Δήμου σας και να κάνετε μία, να δώσετε προτεραιότητες για όλη την τετραετία. Θέλω να πω, τώρα έχετε να καλύψετε κάποιες πρώτες ανάγκες, θα ήταν σημαντικό ένα τεχνικό πρόγραμμα να βλέπει όλη την τετραετία. Για να γίνουν και κάποια έργα ίσως λίγο πιο αναπτυξιακά στα επόμενα στάδια. Εδώ ήρθα λοιπόν να σας κάνω μια πρόταση, την οποία ο Λευματικός έχει ως πάγια απέτηση μαζί με άλλους φορείς και παλιότερα έχουμε ξανααναφερθεί σε παλιότερες δημοτικές αρχές για τους ποδηλατόδρομους της Τρίπολης. Όπου τέλος πάντων θα αναδείχθει ένα τυπικό όλη. Μια καινούργια είδους αντίληψης αυτής της πόλης. Δεν μπορεί να μην έχουμε ένα όραμα για την πόλη και όπως είπε ο κύριος Δημητρίου, θα πρέπει να έχουμε ένα όραμα ανέκτητα αιτίας, ίσως και δεκαετίας. Αυτό που είπατε τώρα για το χρόνο ή για την τετραετία, δεν είναι αυτό ακριβώς το τεχνικό πρόγραμμα. Πολύ σύντομα, στον επόμενο μήνα, θα έρθει το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου για την επόμενη πενταετία. Που εκεί θα φαίνεται σε όλους τους τομείς και το όραμα της Δημοτικής Αρχής και οι δράσεις που προβλέπουμε ότι θα γίνουν στην επόμενη τετραετία. Εκεί που πάσχει κάθε Δημοτική Αρχή, γιατί κατά τα ψέματα περισσότεροι νομίζουμε ότι ο Δήμος Τρίπολης είναι η πόλη της Τρίπολης. Όμως υπάρχουν άλλα 80 χωριά, όπως είναι, τα οποία έχουν τρομερές ανάγκες. Και από ό,τι έριξα μια ματιά, δεν υπάρχουν προγράμματα για έργα στα χωριά. Δηλαδή, μία σάτα την οποία λέτε ότι δικαιούται κάθε χωριό, ίσως να μην φτάνει για να γίνει ένα έργο στα χωριά. Ξεκινάω από το εξής. Για τα χωριά την ίδια σημασία και περισσότεροι από ό,τι θα δώσουμε για την πόλη. Και ας ακουστεί και παράξενο. Πρώτον. Δεύτερον,
μας λέτε για άλλες πηγές χρηματοδοτήσεων. Αυτή τη στιγμή, όπως το είπα και από την αρχή, βάζεις ό,τι χρηματοδοτήσεις έχεις. Αν τώρα το Γενάρη προκύψει μια καινούργια χρηματοδότηση, θα μπει τότε. Δεν μπορεί να βάλεις μία που θα διεκδικήσεις. Τα έργα του φιλόδημου έχουν στροφιστεί γενικότερα και δεν νομίζω ότι ακολουθεί την κατεύθυνση να συνεχιστούν τα προηγούμενα. Δηλαδή τα χρήματα δεν κατάλαβα καλά. Έχουν μοιραστεί γενικότερα σε άλλους κωδικούς. Όχι, θα σου εξηγήσω. Άμα τελειώσει, ας πούμε. Εντάξει, αυτό το πράγμα και μόνο ότι είδα ότι δεν υπάρχει επίσης, δεν περιγράφει να πληρώσει συνοδοποιία, γιατί είχαμε βγάλει ως πρώην πρόεδρο, είχαμε πει ότι θέλουμε να γίνει από το Συμβούλιο της Συγκοινότητα. Να θέλουμε κάποιους δρόμους μέσα από την εκφορήγηση του φιλόδημου να ασφαλοστρωθούν και τα είχαμε περάσει, είχαν περάσει κάποιοι άλλοι πρόεδροι. Και όταν είχαμε μαζευτεί όλα αυτά, είχε βγει ένας ποιοι δρόμοι θα ασφαλιστρωθούν. Αυτό που είπαμε για φιλόδημος, που είπε, ήταν 957.000, που ήταν ουσιαστικά από το φιλόδημο επιχορήγηση στο Δήμο, μετρητά χρήματα να τα κάνει ό,τι θέλει ο Δήμος. Αυτά έχουν μοιραστεί, όπως είπαμε, σε όλο το Δήμο. Εγώ θα προτείνω, έτσι, να ακούσουν τους ανθρώπους, θα παρακαλέσω να μην γίνει η συνεδρίαση την Δευτέρα με το θετικό πρόγραμμα. Να μπορέσουμε κι εμείς να ενημερωθούμε. Σας επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να πάμε σε με τοπική, θα έλεγα, μεταξύ της Α και της Β πρόθεση. Μπορούν να συνθέσουν τις προτάσεις και να προχωρήσουν. Αλλά μια τέτοια τακτική που ακολουθείτε και μάλιστα την πρώτη φορά στο πρώτο κοινοβούλιο της Αθήνας, δεν είναι σωστό όταν θέλουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί σε μια πορεία, γιατί είναι σίγουρο ότι οι ανάγκες είναι πολλές. Υπόθηκαν πράγματα για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που έχει τόσο διαφημιστεί, έτσι, γιατί ξέρετε, κατ' εμέ, και το έλεγα μαζί μας με κάποιους στα προηγούμενα χρόνια, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα δυστυχώς είναι μια απονεμένη ιστορία, γιατί παίρνουν και ενώ χρήματα και όποιος προλάβει παίρνει και αν προλάβει να τα πάρει. Είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι κάποια έργα πήγαν λογαριασμοί και δεν υπάρχουν χρήματα. Αυτά ξέρετε ότι δυστυχώς μπορεί να κακκινοβαθούν για αρκετό διάστημα. Ακούτε τότε και κάποια θέματα, προβλήματα με το φιλόδημα, αν συνεχίσει η χρηματοδότηση και σε τι βαθμό θα συνεχίσει. Και εν πάση περιπτώσει, νομίζω θα έκανα μια έκκληση, αν είναι δυνατόν, να μην συζητηθεί το πρόγραμμα. Εμείς θα προχωρήσουμε το τεχνικό πρόγραμμα. Έχετε δυνατότητες πάρα πολλές. Μπορείτε να κάνετε. Καταρχήν, μπορείτε να ετοιμάσετε το τεχνικό πρόγραμμα. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο από σήμερα μέχρι Δευτέρα να κάνετε τις προτάσεις σας. Ναι. Ναι, ωραία. Εσείς αυτό το χαρτί που το είδα, το έχετε κάνει από τις 22 Νοεμβρίου. Σχεδόν κάθε μέρα, αν όχι κάθε μέρα, πολύ συχνά είσαι στο Δημαρχείο για δουλειές δικές σας. Ναι, ναι, αυτό είστε συνέχεια εκεί πέρα. Ξέρετε ότι κάποια στιγμή θα υπογραφεί, θα ψηφιστεί τεχνικό πρόγραμμα. Αν το θέλατε τόσο πολύ, και δεν λέγατε, παιδιά, φτιάχνουν το χαρτί να τελειώνω. Απευθύνομαι σε εσάς. Πιστεύω ότι οφείλατε και τουλάχιστον σε εμάς τους προέδρους των κοινοτήτων να μας δώσετε αυτό το 5 σελίδες εκεί να το κοιτάξουμε και εμείς να το διαβάσουμε. Το οποίο είμαστε πρώτα τελευταία και μόνο το σύμπαν. Όχι, δεν μας έχει δώσει κανένα σύμπαν. Εγώ τώρα παρακολουθώ τον ίδιο διαβάσω. Να δούμε τι γίνεται. Τώρα δεν ξέρω ποιος θέλει, αυτό θα το δείτε εσείς. Δεύτερον, κύριε Δήμαρχε, επειδή σας έχω επισκεφθεί και ιδιαίτερα στο γραφείο σας, σας έχω πει ότι ο Δήμος δεν είναι μόνο η Τρίπολη και η Τρίπολη δεν είναι μόνο το κέντρο. Πρέπει να κοιτάξουμε όλη την πόλη και όλα τα χωριά. Δυστυχώς τα χωριά στους 4 μήνες της θητείας σας και στη θητεία μας είναι απομονωμένα. Ήδη και σήμερα με μια βόλτα που έκανα στην πόλη, όλοι κουβεντιάζουν για το στολισμό της Τρίπολης. Και όλοι σας παρεξηγούν. Μιλάνε για λεφτά, βγάλετε έξω και συζητάτε με τον κόσμο. Μιλάνε για λεφτά, μιλάνε για συναυλίες, για ορχήστρες, για χιλιάδες ευρώ κτλ. Τα δε χωριά δεν έχει περάσει τίποτα.